ο οποίος παρουσίασε μαζί με την, πώς τη λένε, με τους Σέρβους, ένα πολύ ωραίο θέαμα. Μια πολύ ωραία ταχύτητα, έδειξε μπροστά μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία. Πάει να καθιερώσει ο Αλβανός προπονητής του τον Μπεν Σεντερφόρ. Ο Φορτούνης ήταν καλύτερος από άλλες φορές, αλλά πάλι ήταν λίγος για τον Ολυμπιακό. Ο Καρσελά θα κάνει ζημιές. Είναι τσαχπίνης, είναι γαργαλιάρης, είναι παιχνιδιάρης. Μπαίνει περιοχή, σουτάρει, τριπλάρει, κάνει, θα κάνει μεγάλες ζημιές. Στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Στο UEFA, αν περάσει ο Ολυμπιακός ή αν περάσει στο Champions League, θα κάνει δουλειά ο Καρσελά. Καλή μεταγραφή. Ο Μαρίν όταν μπήκε ο Σεμπά, πήρε τη θέση του Φορτούνη σαν δεκάρι. Κρύος παίχτης. Έχει το ενασμένον, αλλά εντάξει, δεν με τρελαίνει, ας πούμε. Ο Καρσελά, ας πούμε, με τρελαίνει. Ο Μπεν με τρελαίνει. Μ' αρέσει. Ο Μαρίν κρύος παίχτης. Και ο Φορτούνης πάει να πάρει μια φόρμα, αλλά ακόμα έχει πάρει ένα 30% της φόρμας του πριν 2 χρόνια. Έχει πολλά ψωμιά. Καλός, πολύ καλός ο Ρέτσος με τον Βούκοβιτς, όσο έπαιξε. Ο Φιγκέρα καλός, ο Κουτρής, σαν αριστερό μπακ, δεν πρόκειται να κάνει καριέρα. Ο παίκτης έχει πάρα πολύ καλά προσόντα μεσοεπιθετικά, έκανε την ασίστ στο Φορτούνη στο δεύτερο γκολ, βλέπει γήπεδο, έχει ταλέντο, έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, έχει διείσδυση, έχει ταχυδυναμικός, αλλά μαρκάρισμα ένας με έναν και στο ψηλό παιχνίδι είναι για κλωτσιές. Άρα, με άλλα λόγια, ο Κουτρής, πως το λένε ο Κουτρής, που λένε μεγάλος παίκτης και τα λοιπά, αριστερό μπακ δεν μπορεί να βγει σε υψηλό επίπεδο, γιατί πάντα θα υπάρχουν εκεί να τον τρυπάνε. Τώρα, αν παίξει τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είναι 2 κλάσεις ανώτερος και παίρνει το πρωτάθλημα 15 βαθμούς διαφορά και τα εξτρέμ είναι, ξέρω εγώ, πασάς του Ηρακλή και ο Ντουσταμπάνης, ξέρω εγώ, ο ποιος είναι, ξέρω εγώ, χάφ οχτάρι που το βάζουν γραμμή να παίζει το εξτρέμ τύπης χερά και χαφ, μπορεί να τη βγάλει. Αλλά σε υψηλό επίπεδο δεν μπορεί να τη βγάλει ο Κούτρης. Ο Κουτρής, πώς το λένε. Γιατί αυτοί βλέπουν οι Ολυμπιακοί τα γαϊβάνια. Όλε παιχταρά, τι λες, εκεί βγαίνει, είχανε την ασίσου. Ανασταλτικά μπάκινε, αριστερός μπάκινε. Πρέπει να κοιτάξω και το ανασταλτικό κομμάτι. Είναι, δεν είναι. Ψηλός, αυτά πηδάει, δεν είναι. Στόπερ έρχεται, άμα γίνει σέντρα από την άλλη μεριά, πηδήξει, δεν έρχεται. Φιγκέρας έρχεται. Ο Ολυμπιακός όμως εχθές είχε μια αχίλιο πτέρνα, φαρδιά, και τρυπημένη από 10 τόξα. Το εξάρι του και το οχτάρι του. Τους περιελάβανε οι Σέρβοι στις ταχύτητες, στις εναλλαγές της μπάλας, στις πλευροκοπήσεις, στο 1-2, στο αλλάζω παιχνίδι από τη μια στην άλλη, στο μπαίνω κάθετα. Ο Φοέ, πώς το λένε, αυτός ο μαύρος, ο ψηλός, αυτός δεν ήταν, και ο Ρωμάο. Τραγωδίες. Άρα ο Ολυμπιακός, καλός στην ταχύτητα. Καλός στην κυκλοφορία, γρήγορες πάσες. Πλευροκόπηση και από Μαρίν και από Κασελά και από Φιγκέρα και από Κούτρι. Ανεβασμένος ο Φορτούνης, ταχύς ο Μπεν σε μεγάλους χώρους. Έχασε την μπάλα, με 2 πάσες ήρθαν στο κέντρο του γηπέδου εύκολα οι αντίπαλοι και εύκολα με μια διείσδυση, με μια ταχύτητα φτάσαν εύκολα στο Ρέτσο και στο Βούκοβιτς. Εύκολα πέφτουν πάνω στα center back. Και εκεί πάνω ήρθε και ο Κούτρης, ο οποίος είναι κακός στα μαρκαρίσματα. Ένας κακός, ο Φόε 2, ο Ρωμάο 3. Και δημιουργήθηκαν καταστάσεις τρομερές στην άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία άμυνα σαν τετράδα δεν είναι κακή, αλλά το εξάρι τους και το οχτάρι τους, ο Φόε και ο Ρωμάο, ήταν για μπουνίδια. Μεγάλο πρόβλημα μεσοαμυντικά ο Ολυμπιακός από τα αμυντικά του χαφ. Να πείτε του βρουτόταυρου του Μαρινάκη, ο οποίος δεν πληρώνει, λέει, το δόλ. Ο κομμουνιστής εδώ τα ξέρει, τι έγινε, ναι, με το δόλ. Άνεργος τους έχει εκεί πέρα, τι τους έχει κάνει. Δεν ξέρεις, δεν τη χώρεστε στο Μαρινάκη, φοβάστε. Τι εξηλίκη έχει, τι κομμουνιστές δεν είστε. Τι με κάνεις εδώ. Να διαβάσεις την ανακοίνωση της Ανταρσία για το Μαρινάκη. Πότε, σήμερα. Έχει μερικές εβδομάδες. Εβδομάδες τώρα λέει για το δόλ. Τι εβδομάδες για Μαρινάκη. Με τους εργαζόμενους. Εμείς πάντα με τους εργαζόμενους. Εσείς με τους εργαζόμενους, ε. Τι κομμουνιστής είναι, ρε, με τους εργαζόμενους, λέει. Τι μεταγραφές θα έκανες για την άμυνα του Ολυμπιακού και με τι σχήμα θα έπαιζες στην άμυνα. 4-2-3-1, εξάρι και οχτάρι, έχεις προβλήματα. Μεγάλα. Μεγάλα προβλήματα.